Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που σας έχουμε πει από το πρωί, που έχει παίξει σοβαρότατο ρόλο. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, κύριε Παπά. Καλημέρα, κύριε Παπά. Καλημέρα, κύριε. Να κάνω ένα σχόλιο. Είναι λίγο απαλλαγμένος και τον βλέπεις και πώς είναι και ντύνεται, είναι ντυμένος σήμερα ο κύριος Παπάς, δηλαδή χωρίς το, όχι ακριβώς τη γραβάτα, αλλά έτσι χωρίς το μπουκάμισο. Είναι λίγο πιο. Σας βλέπω λίγο πιο χαλαρό, πολύ σίγουρο για κάτι. Απαλλάχθηκα από το άγχος του δεύτερου γύρου, λέτε. Νομίζω. Έτσι όλοι δώσουν εκλογών. Δύο εκλογές να μετρήσει εθνικές, μετά σε κομματικές. Πολλά, 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 πολλά. Κλείνει ένας κύκλος, νομίζω. Αλλά θα μας βρίσκει πολύ πιο δυνατούς. Αυτό είναι κάτι. Το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τη νέα μας ηγεσία πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ εμφατική επανάκαμψη του κόμματος. Διότι και εσείς αντιλαμβάνεστε, είσαστε στο ρεπορτάζ. Πριν την εκδήλωση της υποψηφιότητας του Στεφανού, είχαμε πρόβλημα σε σχέση με το αν μπορούσαμε τη διαδικασία αυτή να την καταστήσουμε ένα πολιτικό γεγονός. Δεν ήταν κάτι το οποίο κυριαρχούσε στις συζητήσεις. Δεν σας λέω κάτι καινούριο, νομίζω. Θα συμφωνήσουμε. Αυτό λέγαμε, ότι ήρθε, τάραξε τα νερά. Και δεν είναι ότι τάραξε τα νερά, νοηματοδότησε νομίζω και την πολιτική και τις πολιτικές διαφορές, διότι αναδείχθηκε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά πολιτικά σχέδια. Και με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι η τοποθέτηση της αγαπημένης της συντρόφισσας της Εύσης Αξιόγλου ότι δεν υπάρχει πολιτικό σχέδιο στην υποψηφιότητα του Στέφανου του Κασελάκη δεν είναι κάτι το οποίο άπτεται της πραγματικότητας. Την Εύφη τη στηρίζει όλη η στελέχωση που ακουμπάει στην ομπρέλα. Και εδώ πρέπει να αποσυμφορήσουμε λίγο και τις κουβέντες περί υπονόμευσης. Υπάρχει μια ανοιχτή πολιτική διαφωνία. Ή προχωράμε στο μετασχηματισμό ή δεν προχωράμε. Η κουβέντα υπονόμευση είναι άλλο. Όχι, όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Έχει πει και ότι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι. Να σας πω γιατί. Διότι υπήρχαν διατυπωμένες διαφωνίες. Θυμηθείτε λίγο το συνεδριό μας. Δεν είχαμε μια τεράστια διαφωνία και πάρα πολύ ψηλούς τόνους. Ήταν ανοιχτές οι κάμερες, δεν ήταν κλειστές. Ναι. Οι φωτογράφοι μέσα, αν θα ψηφίζεται η ηγεσία μας από τη βάση. Ναι. Εντάξει, αυτή τη διαφωνία την κουβαλάμε και στην παρούσα κατάσταση και αποτυπώνεται στις δύο υποψηφιότητες. Είναι προφανές. Και γι' αυτό το λέω ότι νομίζω ότι αδικεί την κουβέντα, παρακολούθησα τη συνέντευξη της Εύφης χθες το βράδυ, που έλεγε ότι δεν υπάρχει πολιτικό σχέδιο από τη μεριά της υποψηφιότητας του Στέφανου. Υπάρχει πολιτικό σχέδιο, είναι η επικαιροποίηση και η ανανέωση του εγχειρήματος του μετασχηματισμού του κόμματος και από την άλλη έχει διατυπωθεί σαφώς η προοπτική της ακύρωσης αυτής της πολιτικής. Δηλαδή, άκουγα τον Νίκο το Φίλη. Τον οποίο γνωρίζει και ο ίδιος ότι τον αγαπώ, με γνωρίζει από μικρό παιδί, ναι. Και έλεγε: δεν χρειάζεται ντε και καλά η αριστερά να πηγαίνει για κυβέρνηση. Είναι μία άποψη με την οποία διαφωνώ. Δεν πρέπει να τοποθετηθεί και η ΕΦΗ. Έγραψε ένα κείμενο στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Η διέμβρηση ήταν ένας ασπόνδυλος πολυσυλλεκτισμός. Ναι. Διαφωνώ με αυτή την άποψη. Άρα υπάρχουν δύο στρατηγικές, είναι πάρα πολύ καθαρές, τις έχει αναγνώσει το πολιτικό ρεπορτάζ. Και αδικούμε τον εαυτό μας να λέμε πράγματα περί θολότητας, περί απουσίας πολιτικού σχεδίου. Επειδή μιλάτε για δύο διαφορετικά πολιτικά σχέδια, για δύο διαφορετικές πολιτικές στρατηγικές, τι εννοείτε για την επόμενη μέρα? Μπορείτε εσείς με όλα αυτά που έχουν ακουστεί, όπως έχουν υποθεί, να μιλάτε για μια κοινή επόμενη μέρα και το επόμενη μέρα δεν είναι κυριολεκτικά την επόμενη μέρα, είναι σε βάθος χρόνο, δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό μπορεί να είναι κάτω από την ίδια στέγη. Καταρχήν θέλω να κάνω μια έκκληση να πέσουν οι τόνοι. Να μην γίνονται άδικες επιθέσεις. Δηλαδή, άκουσα χτες ότι ο Κασελάκης ήταν λέει συνεργάτης του Μητσοτάκη. Εντάξει, αυτό είναι ψευδές και νομίζω ότι θα πρέπει άπαντες να πάρουν θέση και να ακυρώσουν τέτοιου τύπου τοποθετήσεις. Πρώτον. Δεύτερον, μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί. Βεβαίως μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί. Και κυρίως μπορούμε να μην πάρουμε διαζύγιο από το λαό, κυρία Αβίδου. Διότι το μείζον είναι η ενότητά μας με το λαό. Διότι το να μείνουμε ενωμένοι είναι ένα ζήτημα, αλλά είναι το μέσο για να αποκαταστήσουμε την ενότητα με τα κομμάτια του εκλογικού σώματος, τα οποία κάναν άλλες επιλογές στις τελευταίες εκλογές. Κύριε Αυτιόγλου, κατηγορία σεξισμό, τον κύριο Σακελάκη. Αυτό τώρα, με συγχωρείτε. Κασελάκη. Με συγχωρείτε. Κασελάκη. Αυτό είναι μια άδικη επίθεση, η οποία πρέπει να ανακληθεί. Επίθεση σεξιστική, ο Στέφανος Στέφη προσωπικού σιγά σιγά δηλαδή θέλω να πω, οπότε αυτό δεν ξέρω έχει κάνει, δεν ξέρω, αντιληφθήκατε εσείς σεξιστική επίθεση. Πείτε μας κάτι, επειδή ήσταν και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ήσταν και πρωτοκλασσάτος στέλεχος και μετά την κυβέρνηση. Και εγώ και η ΕΦΗ. Υπονόμευση ΕΦΗ Αξιόγλου, τον Αλέξη Τσίπρα σε οποιοδήποτε σημείο. Ακούστε να δείτε, αυτή είναι μια συζήτηση την οποία θέλω να την πολιτικοποιήσουμε. Και αυτό προσπάθησα να κάνω από την αρχή. Και σας λέω, την υποψηφιότητα της ΕΦΗ θεμητά, δημοκρατικά, ανοιχτά, διάφανα, την στηρίζει όλη η στελέχωση, η οποία αμφισβήτησε, αμφισβητεί
και συνεχίζει να αμφισβητεί την πορεία του μετασχηματισμού και της διεύρυνσης. Δεν είναι κρυφό αυτό. Γι' αυτό λέω ότι μας αδικεί να λέει ο ένας τον άλλον. Αν τον Αλέξη Τσίπρα τον έχει απονομεύσει σε οποιοδήποτε αυτό, σημείο της... Αυτό σας λέω, πολιτικοποιώ την κουβέντα. Και σας λέω, δεν είναι κρυφό ότι το σχέδιο το οποίο αναπτύχθηκε την προηγούμενη περίοδο αμφισβητήθηκε πολιτικά από τη στελέχωση η οποία στηρίζει άλλη υποψηφιότητα. Δεν είναι θέμα προσωπικό. Είναι θέμα προσωπικό. Είναι θέμα μιας σοβαρής πολιτικής διαφωνίας, ήταν... η οποία όμως για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, κυρία Βίδου, ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε ενωμένοι. Διότι ενωμένοι προχωρήσαμε και μετά το συνέδριό μας, που υπήρχαν αντεκλήσεις, που υπήρχαν έτσι έντονες στιγμές. Υπήρξε ανησυχία αν θα προχωρήσουμε ενωμένοι, αλλά ξέρετε ποιο ήταν η πρώτη ύλη της ενότητας, η τεράστια συμμετοχή στις διαδικασίες μας. Θέλω να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Μάλιστα. Ο δικός σας ο ρόλος την επόμενη μέρα. Πολλοί λένε ότι είσαστε αυτός που σπεύσατε, όπως λέγεται, να δηλώσετε αυτής εξ αρχής τη στήριξή σας στον κύριο Κασελάκη, έχοντας μπροστά σας, βλέποντας μπροστά σας έναν άλλο ρόλο, ενδεχομένως και εντός του κοινοβουλίου. Ούτε ο κύριος Κασελάκης είπε, για παράδειγμα, ότι θέλει να παραιτηθεί κάποιος, ούτε οι δύο πρώτοι εκλεγμένοι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας είπαν θέλω, θα παραιτηθώ. Λένε ότι σε αυτή τη συμμαχία. Εσείς βλέπετε, κάνατε αυτή τη συμμαχία γιατί βλέπετε μπροστά. Κοιτάξτε, εγώ έβλεπα πολιτικά και να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα είμαι εγώ πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και να διαλυθεί οποιοδήποτε σύννεφο. Ποιος θα είναι. Ποιος θα είναι. Μπορώ να σας πω την άποψή μου. Ναι. Τον πρώτο λόγο θα έχει ο νέος πρόεδρος. Το καταλαβαίνετε αυτό. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης ο Φάμελος έχει παίξει αυτό το. Ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του ρόλου με τρόπο άρτιο και με επάρκεια. Αυτή είναι η άποψή μου. Επαναλαμβάνω, τον πρώτο λόγο είναι αυτονόητο ότι θα τον έχει ο εκλεγμένος πρόεδρος για τη διάταξη δυνάμεων στην Βουλή. Έτσι. Η συμφωνία που κάναμε με τον Στέφανο τον Κασελάκη ήταν στο φως της ημέρας, κύριε Παπαχλημίτσο και κυρία Βίδου. Ήταν στη Βουλή μέσα, κάναμε μια κοινή δήλωση με σαφή αναφορά στη διακήρυξή μας, την οποία δεν ακούω από την άλλη πλευρά, με σαφή αναφορά στα εθνικά θέματα, με σαφή αναφορά στη μεσαία τάξη και την αποκατάσταση των σχέσεων μαζί της, που πληγώθηκε από τον νόμο και τις δηλώσεις Κατρούγκαλου, για παράδειγμα. Επίσης δεν ακούω καμία αναφορά από την άλλη πλευρά. Άρα νομίζω ότι είναι διαφανές, είναι έντιμο και απολύτως σαφές το πεδίο της σύγκλησης με την υποψηφιότητα του Στέφανου. Στα εθνικά θέματα, έκανε τη χθεσινή δήλωση ο κύριος Κασελάκης. Ναι. Θεωρείτε τώρα εδώ τι, ότι όντως ήταν ολίσθημα, όντως είναι κουρασμένος, ή αυτό που λέει και η πλευρά της κυρίας Αχτσιόγλου, δεν γνωρίζει πράγματα. Εντάξει, δεν ξέρει την εξωτερική πολιτική. Να μην αδικεί. Είναι μόνο στην Κύπρο η σχολιαστή, έτσι. στην κυπριακά μέσα πολλά. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να μην αδικούμε τους εαυτούς μας. Η συζήτηση για τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Νομίζω έκανα στον πρώτο γύρο μια συστηματική προσπάθεια να τα βάλω στην ατζέντα, κυρίως από την πλευρά της μίας υποψηφιότητας. Είχαμε μία σιωπή η οποία εμένα μου δημιουργούσε ερωτηματικά. Δεν σας λέω κάτι καινούργιο, το έχω ξαναπεί σε δημόσιες τοποθετήσεις και στην εκπομπή σας, ναι, πριν από τον πρώτο γύρο. Λοιπόν, αυτό ήταν μία λέξη που διέφυγε προφανώς από τον Στέφανο και προφανώς δεν αλλάζει την εθνική γραμμή. Νομίζω με επάρκεια και ο ίδιος το καθάρισα το θέμα και προχωράμε παρακάτω. Ένας μελλοντικός πρωθυπουργός δεν πρέπει να ξέρει ποια είναι, αν και θέλετε να σας θυμίσω, θέλω να σας θυμίσω γλωσσικά ολισθήματα προηγούμενων πρωθυπουργών, δεν θα χρειαστούμε τρεις εκπομπές, ας πούμε. Για τα οποία τα καταγγέλατε, καθέτε καλώς τα καταγγέλατε όταν ήταν. Όχι, μιλάμε για γλωσσικά ολισθήματα, δεν μιλάμε τώρα για αλλαγή. Πείτε μας κάτι, γιατί το ανέφερε πριν ο Γιάννης Φασουλάς, μην ξεχάσουμε να σας ρωτήσουμε, ότι μπορεί να ανοίξει, μας είπε το ρεπορτάζ του, μπορεί να ανοίξει διαδικασία και τελικά να μπορούν να ψηφίσουν τα παλιά μέλη. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Εξ όσων γνωρίζω αυτή τη στιγμή, υπάρχει δυνατότητα, αλλά θα είναι λίγο χρονοβόρο. Δηλαδή θα πρέπει να διπλοτσεκάρετε, αν δεν έχει ενημερωθεί το ηλεκτρονικό αρχείο μέχρι στιγμής. Θα είναι λίγο χρονοβόρο. Δυστυχώς είναι παθογένειες οι οποίες κουβαλάμε από τον κακό μας σε αυτό. Ήσταν, όχι τώρα, τελευταία 15 ετία. Είσαι ο πιο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, όχι 15 ετία, πάω και πιο πίσω, νομίζω 20 πλάς τα χρόνια. δεν το έχετε μιλήσει καθόλου τον τελευταίο μήνα, δεν τον έχετε ρωτήσει. πώς βλέπετε τη διαδικασία, αν στηρίζει κάποιον από τους δύο υποψηφίους. Σε αυτά έχει κρατήσει τη στάση την ενδεδειγμένη. Θεωρώ ότι η δημόσια πίεση προς τον Τσίπρα να τοποθετηθεί αδική και αυτόν που πιέζει, αδική και τον Τσίπρα, είναι ένα κεφάλαιο για την παράταξή μας. Όπως κεφάλαιο είναι η τεράστια συμμετοχή του κόσμου στη διαδικασία, την οποία διαδικασία ο ίδιος άνοιξε μέσα από συγκρούσεις και αντεκλήσεις. Αλλά πιστώνεται το γεγονός ότι ο ίδιος άνοιξε τη διαδικασία εκλογής ηγεσίας από τα μέλη.
Και νομίζω ότι έχει κρατήσει την ενδεδειγμένη στάση. Mm-hmm. Εγώ κάτι τελευταίο από μένα θέλω να ρωτήσω. Επειδή είπατε για την. Ποιο είναι ο ρόλο την επόμενη μέρα. Του Τσίπρα. Ότι δεν θα είναι. Όχι, όχι. Ναι, σα είπα. Του ίδιου. Δεν θα είναι. Του ίδιου. Το ξεκαθάρισα, ξέρετε, γιατί, κυρία Βίδου. Διότι όταν κάναμε στο φως της ημέρας με τον Στέφανο μια πολιτική συμφωνία, δεν κρυφτήκαμε. Και αυτό του είπα και του ίδιου στην κατεδίαν συνάντησή μας. Ότι εγώ έχω μάθει στις καθαρές κουβέντες. Άρα δεν θα βγω να κάνω μια δήλωση που να λέει περιγραφικά τι θα ήθελα ή θα κάνουμε μια πολιτική συμφωνία που θα έχει περιεχόμενο και θα το αποτυπώσουμε σε μια κοινή δήλωση ή εάν δεν μπορείς. Και βεβαίως ήρθε. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα από την πλευρά της Εύφης Αξιόλου, η οποία σε μια επικοινωνία που είχαμε δεν άφησε κανένα περιθώριο πολιτική συζήτηση. Εσείς με την κυρία Αξιόγλου έχετε τώρα επικοινωνία? Αυτές τις ναι. Μιλήσαμε στην εβδομάδα μετά τον πρώτο γύρο. Δεν υπήρξε υποψία πολιτικής συζήτησης στο τηλεφώνημα το οποίο έγινε. Είχε προηγηθεί συζήτηση μαζί της για να της πείτε ότι εγώ θα ανοιχτά θα τον κύριο Όχι, όχι, τίποτα τέτοιο. Εγώ εξήγησα και στον ένα και στον άλλο υποψήφιο στις επικοινωνίες μας ότι δεν έχω κανένα καημό ή κανένα άγχος για το δικό μου ρόλο. Δεν θα διαπραγματευτώ τον εαυτό μου σε κάτι, αλλά η προϋπόθεση, η αυστηρά πολιτική είναι το πολιτικό πλαίσιο. Και γι' αυτό νομίζω ότι αδικεί τη συζήτηση, το να λέμε, και το άκουσα και χθες το βράδυ στη συνέντευξη της Εύφης, ότι είναι θολό το πλαίσιο και η πολιτική στρατηγική από την μεριά του Στέφανου. Είπατε νωρίτερα ότι θεωρείτε, εσείς δεν θα είσαστε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είπατε νωρίτερα ότι ο κύριος Φάμελος έκανε μια εξαιρετική δουλειά έως τώρα. Είναι σαν να λέτε δηλαδή ότι δεν υπάρχει λόγος να είναι στη Βουλή ο πρόεδρος του κόμματος. Λέω δηλαδή, ότι μήπως θα πρέπει. Ο κύριος Τσακρής είπε, άμα μου ζητηθεί από το κόμμα, εγώ για το καλό του κόμματος θα παραιτηθώ. Άλλοι δύο και ο κύριος Ηλιόπουλος ή κυρία Κρήτα όχι από τους τρεις εκλεγμένους. Θα σας πω. Πρέπει να είναι ο πρόεδρος του κόμματος ή όχι στη Βουλή για να δίνει τις μάχες του. Ο Στέφανος έχει δείξει ότι μπορεί μέσα στην κοινωνία να κινείται και να δημιουργεί πολιτικά γεγονότα. Είναι ένας άνθρωπος ικανός και θεωρώ ότι μπορεί ως νέος πρόεδρος και να συντονίζει την κοινοβουλευτική δουλειά και να έχει παρουσία έξω με τον τρόπο που θα μας κάνει πολύ αποτελεσματικούς. Δεν αποτελεί πρόβλημα αυτό. Πρόβλημα θα αποτελούσε να έχουμε μια έτσι, συστηματική οπισθοχώρηση από όσα καταφέραμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά εγώ αυτό και που να βλέπω μην κάνουμε είναι μια αναδίπλωση. Είναι αυτός είναι ο βασικός κίνδυνος. Κάποιος αυτό να το εκλαμβάνει ότι επειδή είναι άπειρος αυτό το κομμάτι, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στη σκλήρη δοκιμασία εντός του κοινοβουλίου. Ναι, οπότε θα βάλετε εδώ έναν έμπειρο και θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος εκτός και να δίνει αυτό να έχει το επικοινωνιακό κομμάτι. Έτσι. Και στη Βουλή μέσα για τις σκληρές, hardcore έτσι, καταστάσεις θα έχετε κάποιους άλλους εμπειρότερους. Ξέρετε, η κουβέντα αυτή τελειώνει όταν αποφανθεί ο λαός και εν προκειμένου ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ. Λύνει εσείς τις, τα καλούσατε. Λύνει τις απορίες. Αν εσείς ήσασταν στις θέσεις και θα έπρεπε να παραιτηθείτε για να περάσει μπροστά ο κ. Κασελάκης, θα το κάνατε? Εάν ήμουν επιλαχών. Ναι. Εάν ήμουν επιλαχών. Ή αν ήσασταν τους τρεις εκλεγμένους. Εάν είχε εκφράσει την επιθυμία ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια λαϊκή εντολή από 150.000 μέλη του κόμματος να βρεθεί στη Βουλή και αυτό θα εξαρτώνταν από την δική μου τη θέση, προφανώς και θα το έκανα. Αλλά σας λέω, ο Στέφανος το ξεκαθάρισε αυτό εχθές, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, όχι μόνο δεν θα έχουμε πρόβλημα, θα είμαστε σε διάταξη δυνάμεων που θα είναι πολλαπλασιαστική για την παράταξη. Ευχαριστούμε κύριε Παπά. Δύο σχέδια επιλέγουμε την Κυριακή. Να είστε καλά. Να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει. Να είστε καλά. Καλημέρα μας.